Μέσα σε ένα ζεστό και συνάμα πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην έδρα του ηρωικού και μαρτυρικού Δήμου Δοξάτου η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Θέμης Ζεκερίδης, φανερά συγκινημένος στις σύντομες δηλώσεις του, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, την οικογένειά του, τους φίλους του αλλά και όλους τους πολίτες, τους οποίους κάλεσε να είναι ενεργοί και να συμμετέχουν στα κοινά, ενώ τον αγιασμό πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας Παύλος. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Στο όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την ακολουθία για την τιμή που μας έκανε να συμμετέχει σε αυτή την δήλωση. Ήταν κάτι ιδιαίτερα τιμητικό για μας. Ήθελα στο πρόσωπο τη γυναίκα μου και των παιδιών μου να ευχαριστήσω όλες τις οικογένειες των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Στην τέλεση της ορκομοσίας παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμψάκος, ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου, η Περιφερειακή Σύμβουλη Γρηγόρης Παπαμανουήλ, Χρήστος Παπαθεοδόρου, Αρχέλαος Γρανάς αλλά και πλήθος κόσμου. Εμείς ως εκπρόσωποι της νέας Περιφερειακής Διοίκησης θα προσπαθήσουμε να παρευρεθούμε στην ορκομοσία κάθε Δημοτικής Αρχής. Επιθυμία μας είναι να βρισκόμαστε σε μια διαρκή και αγαστή συνεργασία με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού. Ξεκινάμε σήμερα από την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών των τοπικών συμβουλίων του ηρωικού Δήμου Δοξάτου. Συγχαρητήρια στον νέο Δήμαρχο Δοξάτου, τον Θέμη τον Ζεκερίδη, έναν καταξιωμένο γιατρό και επαγγελματία του χώρου της υγείας. Συγχαρητήρια σε όλους τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που έχουν μπροστά τους στην θητεία από το 2019 μέχρι το 2023. Αποδεχτήκαμε την πρόταση που μας έκανε ο κύριος Ζεκερίδης, ο νέος δήμαρχος. Με χαρά όσο οφείλαμε απέναντι σε ό,τι είχαμε δεσμευτεί στους συνδημότες μας κατά την προεκλογική περίοδο. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα εργαστούμε με κάθε τρόπο για το καλό αυτού του τόπου, χωρίς αυτό να σήμαινε οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχουμε και μια κάποια θέση. Η αυτοδιοίκηση ενώνει και δεν διχάζει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι στην ορκομοσία ενός νέου αυτοδιοικητικού ανθρώπου, ενός επιστήμονα, ενός γιατρού που επέλεξε να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που έχω να πω είναι ένα μεγάλο συγχαρητήριο και μπράβο και στον Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Κοινοτήτων και στα μέλη των τοπικών κοινοτήτων. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι στην πρώτη ορκομοσία του νομού. Γνωρίζω τον κύριο Ζεκερίδη. Πιστεύω ότι όλοι μαζί οι Δήμαρχοι του νομού θα πρέπει να έχουμε μια συνεργασία, να πετύχουμε κάτι καλό για τον νομό. Επιβάλλεται. Άλλωστε και ο Κλιστένης μας λέει ότι στο Δήμο πρέπει να υπάρχει συνένεση και σύμπραξη μεταξύ όλων για να υπάρξει έργο. Πραγματικά είναι συναισθήματα χαράς, αισθήματα ευθύνης και υποχρέωσης για αυτό που έρχεται, χωρίς άγχος όμως, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και εννοώ δεν εννοώ την ομάδα πλέον της πρώην παράταξής μου, την ομάδα του Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Δοξάτου, η οποία θα είναι ενιαία και με την οποία νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε και θα πετύχουμε τους στόχους που βάλαμε ευθύς εξ αρχής.